Σέγγεν, το πρώτο εφαρμόστηκε από, από το κόμμα το κυβερνού το 1986 με την υπογραφή του νόμου 1599 του 86 που προέβλεπε την ταυτότητα την ηλεκτρονική με τον 13γραμμο κώδικα και το 666 που έχουν τα εμπορεύματα. Δηλαδή, το 1985 εμφανίστηκε στο προσκήνιο το ευρωπαϊκό με την Benelux, την ορισμένα κράτη ψήφισαν τη Σέγγεν και εμείς τρέξαμε γρήγορα από το 1986 να εφαρμόσουμε τη συνθήκη. Όταν λέτε εμείς εννοείται το κράτος. Το κράτος, ναι. Το κράτος λοιπόν μου λέτε ότι θέλει το κακό της Ελλάδας. Κοιτάξτε, ακούστε, ακούστε, δεν είναι ακριβώς η ορολογία αυτή το κράτος. Είναι αυτή τη στιγμή ότι δυστυχώς, κέντρα είναι. Δυστυχώς, ναι, υπάρχουν κατευθυνόμενα κέντρα που δυστυχώς λόγω αγνίας των Ελλήνων βουλευτών περί τα πράγματα, τα εθνικά, τα ηλεκτρονικά και της Ορθοδοξίας και είναι λυπηρό ότι έχουν πλήρη άγνοια και ιστορική άγνοια δέχονται αυτή τη στιγμή, βέβαια όχι όλοι, δεν κάνουμε τις εξαιρέσεις μας, όλοι εκείνοι που αγωνίστησαν και δεν ψήφισαν είναι προς τιμή τους και δέχονται αυτό το πράγμα, γι' αυτό και το 1988 εις επίρρωσιν αυτών που λέμε το 1988 καταργείται ο ΕΚΑΜ με το νόμο 1988 του 1991 καταργείται ο ΕΚΑΜ, είδανε από τις διαμαρτυρίες του λαού ότι είχαν άδικο που ψηφίστηκε τότε αυτός ο νόμος, και δυστυχώς σήμερα τον επαναφέρουνε με το θέμα της εφορίας και του Σέγγεν, την φοροταυτότητα δηλαδή, επαναφέρουνε τον κατηργημένο ΕΚΑΜ. Αφήστε ότι είναι τελείως αντισυνταγματικά αυτά τα πράγματα. Και ρωτάει λοιπόν ο κόσμος που παρακολουθεί, ναι, αν θέλετε, χωρίς να συμφωνεί ή να διαφωνεί, και είναι κάπου, ναι, στη μέση και αναρωτιέται. Ρωτάει, ναι, αυτός ο κόσμος. Ναι. Μήπως κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις που συχνά βλέπουμε είναι υπερβολικές και μας πάνε πίσω στο μεσαίωνα. Κοιτάξτε, να δείτε, όπως είδα και κάποιον ομιλητή στο δρόμο που είπε ότι πηγαίνουμε πίσω, εγώ νομίζω ότι με τον ΕΚΑΜ και τη Σέγγεν πάμε στο μεσαίωνα. Μάλιστα. Διότι από τη στιγμή που καταργείται η ελευθερία μας και σφραγίζεται ο άνθρωπος και μπαίνει σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα που μεθαύριο θα το βλέπουν και από δορυφόρο, σαν το σκυλάκι και το ζωάκι, αυτό δεν λέγεται δουλειά. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Δερνιτσιώτη, ποιος νομίζετε ότι κρύβεται πίσω από τη συμφωνία ο Σέγγεν? Από τη κοιτάξτε, δείτε, τη συμφωνία του Σέγγεν, εκείνα τα κράτη τα οποία την επενόησαν, δεν έχουν να βλαφτούν σε τίποτα. Διότι κανένας δεν αμφισβητεί τα σύνορα του άλλου. Ούτε η Ολλανδία, ούτε το Βέλγιο, ούτε η Γερμανία δεν έχουν. Για μας όμως εδώ που ο Ερμπακάν, ο τέος πρωθυπουργός της Τουρκίας, στις 29 Μαΐου είπε που εξήμνησε τους πορφητάς της Κωνσταντινοπόλεως τότε και είπε ότι εμπρός τελείωσε το λόγο του, εμπρός Τούρκοι για νέες αλώσεις, εμπρός για νέες κατακτήσεις, για μας έχει σημασία, διότι εμείς απειλούμεθα. Τον κύριο Μαρκουλάτο θέλω να ρωτήσω για το φόβο του τριψήφιου, του τρισκατάρατου, έτσι όπως ονομάζεται. Σας απαντήσω περίπτωση. Θέλω να μας εξηγήσετε πώς είναι δυνατόν, με απλό παράδειγμα, να γίνει χρήση εναντίον μας ακόμα και πληροφοριών που αφορούν προσωπικές, ας πούμε, πτυχές της ζωής μας. Πώς, με ποιο τρόπο, με χίλιους τρόπους. Δηλαδή, πας να πιάσεις εργασία. Έτσι. Και αυτός ο οποίος έχει τα στοιχεία σου, οποιαδήποτε γύρω από την ατομική σου ζωή. Πώς τα έχει αυτός τα στοιχεία σου? Μα τα έχει, διότι online γίνεται η σύνδεση. Μπορεί να τα βρει αμέσως. Βεβαίως. Χωρίς καμία αντίρρηση και από εκεί και πέρα δημιουργείται πρόβλημα εργασιακό, δημιουργείται πρόβλημα κοινωνικό και έχω κάποιες πληροφορίες ότι ήδη η προφόρμα της λίστας υπόπτων δεν έχει ούτε κανένα μεγάλο έμπορο ναρκωτικών ούτε τίποτε. Από τις πληροφορίες που έχω και θέλω να διαψευστούν και το επιθυμώ είναι ότι στην πρώτη λίστα είναι το Ελληνοορθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας, είναι οι ζηλωτέ τον Ορθόδοξη Μοναχή του Αγίου Όρους, η Ιερά Μονή Εσφυγμένου, είναι επίσης οι αγωνιστέ που ιερείς και ιδιαίτερα αρχιμανδρίτε, όπως είναι ο πατέρας Εμμανουήλ Καλύβας, ο πατέρας Νεκτάριος Μουλατσιώτης και άλλοι. Ενότητα. Τι εννοείτε, λίστα υπόπτων που ενοχλούν
την εφαρμογή της συνθήκης Σέγγεν. Αυτό δεν είναι λογικό να ξέρουν οι κυβερνήσεις που ναι, αλλά είναι λογικό όταν μας λένε ότι τη συνθήκη Σέγγεν θα την εφαρμόσουμε για τους κακοποιούς. Μάλιστα. Και αντί να εφαρμόζεται για τους κακοποιούς, μπαίνουν στη λίστα, στην προ-λίστα, αυτοί οι οποίοι σήμερα αντιδρούν δια την εφαρμογή της, ο νομικός κόσμος της χώρας, το Προεδρείο του Δικηγορικού. Άλλο, υπάρχει μια λίστα λοιπόν, λέτε, στην οποία είναι καταγεγραμμένοι αυτοί που αντιδρούν. Που αντιδρούν. Και είναι η πρώτη. Ποια είναι η θέση της Εκκλησίας απέναντι στη συνθήκη του Σέγγεν και κυρίως απέναντι στις νέες ταυτότητες. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Με σταυρούς και εικόνες στα χέρια έκαναν αισθητή την παρουσία τους στο κέντρο του Πειραιά στις αρχές του Δεκέμβρη 500 μέλη θρησκευτικών οργανώσεων αποφασισμένα να μην δεχτούν τη συνθήκη του Σέγγεν την οποία καλείται να εφαρμόσει και η χώρα μας. Δεν θα δεχθούμε τη συνθήκη Σέγγεν. Είμαστε αντίθετοι στο ηλεκτρονικό φακέλωμα. Δεν θα περάσει. Αποφασισμένοι να μην δεχθούν τη συνθήκη του Σέγγεν, την οποία καλείται να εφαρμόσει και η χώρα μας, ήταν 500 περίπου μέλη θρησκευτικών οργανώσεων που συγκεντρώθηκαν στον Πειραιά διαδηλώνοντας εναντίον όσων την υποστηρίζουν. Η συγκέντρωσή τους και η ανοιχτή ομιλία στο πλαίσιο σειράς πρωτοβουλειών του Ελληνοορθόδοξου Κινήματος Σωτηρίας δεν προκάλεσε καμία ιδιαίτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση, εφόσον δεν δημιουργήθηκαν τα γνωστά σε όλους μας επεισόδια. Τα 500 περίπου μέλη των θρησκευτικών οργανώσεων έκαναν πορεία μέσω των κεντρικών δρόμων του Πειραιά και κατέληξαν συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης στη ΔΟΗ Μοσχάτου, όπου ανέγνωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας συνοδευόμενο από ψαλμωδίες. Φάουλ μας καταλογίζουν, δεν ήταν 500, αλλά ήταν 15.000. Και για μας λέγανε στις 31 Μαρτίου ναι. Ότι ήμασταν 250 άτομα. Ναι. Είναι 250 άτομα. Αυτά. Το γράφω αυτό. Δείτε μου είναι αυτή η εφημερίδα. Αυτά είναι 250 είναι. Άτομα. Λοιπόν. Ναι, και είναι μια πλευρά. Προσπαθούν λοιπόν να υποβαθμίσουν, λέτε την ιστορία. Είστε, ξέρω εγώ, 10.015. Να κλείσουν τη φωνή του. Χωρίς μικρόφωνο, κλείνει τη φωνή σας από μόνη της. Λοιπόν, προσπαθούν λοιπόν, λέτε, να κλείσουν τη φωνή του ελληνικού λαού των Ορθοδόξων. Μάλιστα. Είμαστε πολλοί χριστιανοί. Ναι. Και όταν θα κατεβούμε στους δρόμους, τότε θα μας δείτε. Θέλω να συμπληρώσετε κι εσείς που μου είπατε, μου κάνετε την παρατήρηση για τα 500. Γι' αυτό, κύριε Ράγιο, θέλω να σας πω κι εγώ. Εκφράζω κι εγώ την δυσαρέσκειά μου, γιατί πάντα σε όλες τις συγκεντρώσεις μας αδικούν οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι που παρευρίσκονται. Όπως είπε και προηγούμενα ο κύριος Μαρκουλάτος, γι' αυτό ακριβώς μίλησα. Τα στοιχεία, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δεν κάθεται ο δημοσιογράφος από πάνω να μετρήσει κεφάλια, η αστυνομία τα δίνει, έτσι. Ναι, αλλά κοιτάξτε, όταν είναι μια τέτοια. Δεν έχουμε εμείς κανένα λόγο. Διαφορά και όταν εμείς. Λέτε λοιπόν, εσείς καταγγέλλετε αυτή τη στιγμή ότι γίνεται. Από επίσημα πρόσωπα, έτσι, από το διευθυντή της αστυνομίας, που ξέρουν και πώς γίνονται οι συγκεντρώσεις, ανά τετραγωνικό μέτρο πόσα άτομα. Δεν μπορεί να δίνει ο καθένας έτσι ανεύθυνες πληροφορίες. Έρχεται κάποιος και σας ρωτάει, αγαπητέ μου κύριε, είναι δυνατόν στην εποχή που ζούμε, στην εποχή της εξέλιξης, να ένα τριψήφιο νούμερο, που είτε είναι το 666, είτε το 555, είτε το 333, να αποτελεί φόβο και τρόμο και να δημιουργεί τόσο θόρυβο. Τι το απαντάτε? Να σας πω, κύριε Ράγιου, αυτός ο αριθμός δεν είναι καθόλου τυχαίος. Έτσι, ίσως για τον πολύ κόσμο να μην γνωρίζει την Αγία Γραφή, την Ιερά Αποκάλυψη. Ας πούμε, ένας αριθμός μπορεί να πείσει έναν Ορθόδοξο να αλλάξει τη θρησκεία του ή να τον παρασύρει σε κάτι άλλο. Ναι, αλλά δεν είναι τυχαίος αυτός ο αριθμός. Έχει γραφτεί πριν 2.000 χρόνια. Έτσι και ο κάθε ένας άνθρωπος σκεπτόμενος, έτσι σήμερα και έξυπνος και μορφωμένος, θα μπορεί να προβληματιστεί και να πει πώς αυτός ο αριθμός είναι σήμερα παντού χαραγμένος σε όλα τα είδη, έτσι όπως γνωρίζουμε, έτσι ο αριθμός των γραμμωτός κώδικας, και πάνε και να εφαρμόσουν και στον άνθρωπο. Και υπάρχει κι άλλος, εγώ σας λέω, εγώ μιλώ πάντα με τη φωνή του δικηγόρου, του διαβόλου εδώ. Γιατί να προβληματιστούμε για έναν αριθμό, γιατί να κοιτάμε ανάποδα, να δούμε αν αυτός ο αριθμός. Μπορεί να βρεθούμε και σε άλλες φορές στη ζωή μας, που είτε μια σελίδα είτε ένα βιβλίο, υπάρχει αυτός ο αριθμός. Γιατί πρέπει να ασχοληθούμε και να μας προβληματίσουμε και να το περάσουμε σαν να μην υπάρχει. Σε αυτό που λέτε έχετε πολύ δίκιο, αλλά να σας πω κι εγώ. Που δεν μας επηρεάζει σε τίποτα. Να αντιστρέψω λίγο. Παρακαλώ. Γιατί αυτοί οι κύριοι που εφαρμόζουν αυτά τα συστήματα. Διάλεξαν αυτόν τον αριθμό. Τυχαία, σας λέω.
Ναι, μπορούμε να τους υποδείξουμε, όπως γνωρίζουμε, όπως ξέρουν και πάρα πολλοί επιστήμονες τεχνικοί, ότι μπορεί αυτός ο αριθμός να διαβάζεται και σε σχήμα σταυρού. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Μα όχι, το αλλάζουμε, να το για ρωτήστε τους. Και αφού το μας πειράζει εμάς, γιατί δεν το αλλάζουμε. Γιατί δεν το αλλάζουμε. Εύλογο το ερώτημα, μισό λεπτό. Που να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Εκκλησίας για λίγο και ξανάρθω σε εσάς. Όχι, για την επικινδυνότητα. Εχθές έδειχνε τα δελτία ειδήσεων σε όλα στην Αμερική ένας τεχνικός που εισήρθε στο πρόγραμμα στο στρατιωτικό, στη στρατιωτική αεροπορία, στην πολεμική αεροπορία της Αμερικής, η οποία έκανε παρεμβολή και δημιούργησε ολόκληρο χάος. Ναι. Τώρα λέει θα δημιουργήσει, θα εισάγει έναν ιό, 25 Μαρτίου, το οποίο αυτό που λέμε πάρα πολλοί που λένε θα μας φέρουν όλα αυτά σε πίσω και θα μας λένε πιστορομικούς κτλ. Μήπως αυτά μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει και να μας διασφαλίσει την επικινδυνότητα, όπως είδαμε όλοι δεν είμαστε αφελείς. Πάτερ, ο λόγος σε εσάς και έρχομαι και δίπλα σας. Υπάρχει μία άγνοια στο λαό και στον κλήρο, μεγάλη άγνοια, δεν έχουν ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα ούτε Σέγγεν, ούτε με τον νόμο πλέον περί προστασίας δήθεν των ανθρωπίνων, των προσώπων από την επεξεργασία. Είναι κατεφημισμόνο η επικεφαλίδα αυτή. Ούτε γνωρίζει ο λαός τι σημαίνει το 666, μάλιστα και κάποιοι κληρικοί ανημέρωτοι το ειρωνεύονται. Και οι κληρικοί. Κάποιοι, ορισμένοι που παριστάνουν δήθεν το μοντέρνο της νέας εποχής. Επειδή έχω ασχοληθεί ειδικά με το 666, κατά την γραφή και τους πατέρες, και φυσικά δεν είμαι κανένας τυχαίος που δεν ξέρω τι διαβάζω και τι γράφω. Μάλιστα. Με 300 σελίδες μια διατριβή αποδεικνύω ότι ακριβώς αυτό που περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 13, στίχος 16 μέχρι και 18, το χήξη στίγμα είναι η μία όψη του χαράγματος, είναι το χάραγμα το γνωστό και ισχύον μέχρι να έρθει ο Αντίχριστος που θα έχουμε και το όνομά του. Λοιπόν, λέγει, το χάραγμα του θηρίου θα φέρουν αυτοί που θα κάνουν συναλλαγές. Θα αγοράζουν και θα πωλούν. Και αν δεν το έχουν, αυτό δεν μπορούν να κάνουν. Είναι η επίσημη θέση της Εκκλησίας που εκφράζεται. Είναι επίσημη θέση της Αγίας Γραφής και των υπομνημάτων του Μπρατσιώτη, των καθηγητών Πανεπιστημίου, Μάρκου Σιώτη, Ανδρέα Θεοδόρου και άλλων καθηγητών. Επισήμως θέλουμε να μας πείτε να δούμε τη διαφορά. Επίσημα η Ιερά Σύνοδος, η Εκκλησία τι λέει. Βεβαίως υπάρχει. Έκανε πρόσφατα η Ιερά Σύνοδος έκκληση για την απόσυρση του νόμου που ψηφίστηκε. Δήλωσε αντίθετη στον κύριο Καφακέλωμα. Έχουν γίνει αυτά. Βεβαίως. Φοβάται η Εκκλησία δηλαδή. Πράγματα. Έχω εδώ τα δεδομένα της Εκκλησίας. Ναι. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε το περί 666. Παρακαλώ. Και όσοι δεν έχουν γνώση των πραγμάτων, να μην γίνονται επιπόλαιοι. Τους το λέει άνθρωπος που ξέρει, που μελέτησε χρόνια και επομένως λέγει με γλώσσα ακριβίας το 666, το χήξη στίγμα ή ολογράφος 666. Μάλιστα. Είναι η μία όψης του χαράγματος. Το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή των αριθμών αυτού. Και ο αριθμός αυτού 666. Λοιπόν, πάει αυτό. Mm. Όσον αφορά το barcode, αν περιέχεται ή δεν περιέχεται το 666, να σας δώσω στοιχεία πλήρη. Ναι. Και έρευνες και ερμηνείες ηλεκτρονικών και καθηγητών της πληροφορικής, ειδικών. Και σε αυτό υπάρχει μία παραπληροφόρηση από κάποιον κύριο Καρδάση και κάποιους περί αυτών και από κάποιους μοναχούς που παρεσύρθησαν ότι δήθεν δεν περιέχεται. Θα σας δώσω, αν θέλετε, τα πλήρη στοιχεία και τις πλήρεις έρευνες. Αφού έχετε κάνει όλη αυτή την έρευνα, θέλω να μας πείτε το αποτέλεσμα μόνο για την οικονομία. Περιέχεται λοιπόν στο ΕΑΝ της Ευρώπης, στον κωδικό των προϊόντων και στο UPC που μας προήλθε από την Αμερική. Θέλουμε λοιπόν τώρα να μας πείτε, εφόσον πρόβλημα περιέχεται και εφόσον συμβαίνουν όλα αυτά και το καθένα έχει τη θέση του έτσι ακριβώς όπως το λέτε, απειλούμεθα από κάτι τέτοιο. Φυσικά, όταν υπάρχει φόβος το ενδεχόμενο να μας βάλουν σε μια κάρτα, σε μια ταυτότητα, είτε στη μαγνητική λωρίδα, είτε στο barcode που κυκλοφόρησαν κάρτες υγείας με barcode. Με ποιο δικαίωμα, με μαγνητική λωρίδα. Μέσα στην οποία μαγνητική λωρίδα μπορούν να χωρούν και 200.000 λέξεις και παραπάνω. Θα βάλουμε λίγο τον κύριο Αναγνωστάκη στην κουβέντα και να τον ρωτήσω αν είναι υπέρ ή κατά της συνθήκης του Σέγγεν. Κύριε Αναγνωστάκη, παρακαλώ. Κύριε Ράγιου, είστε δικηγόρος. Το σωστό είναι στη μέση. Ο δικηγορικός σύλλογος έχει αντιταχθεί πλήρως την κύρωση της σύμβασης.
Καταρχήν η συνθήκη αυτή για την οποία μιλούμε κύριο και σκοπό έχει να ελέγξει την εγκληματικότητα. Ναι. Αυτό το έχουμε λάβει υπόψη μας, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε καλά. Γεγονός, αναμφισβήτητο. Η εγκληματικότητα, ακούστε, η εγκληματικότητα αυτή τη στιγμή είναι, όπως ξέρετε, αυξημένη. Ναι. Και επειδή και αυξάνεται μέρα με την ημέρα. Έτσι, και επειδή η Ευρώπη ενοποιήθηκε και πάει να γίνει μια οικογένεια, μέσα στα πλαίσια αυτής της οικογένειας, της ευρωπαϊκής οικογένειας, ναι, όπως θα γίνει, ναι, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα, μάλιστα, και δίωξη έλεγχος εγκληματικότητας. Έλεγχος εγκληματικότητας. Ναι. Όμως σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω το εξής. Αν δεν έχει τη δυνατότητα ολόκληρη η κοινότητα στο εσωτερικό της να διώξει την εγκληματικότητα, δεν είναι δυνατόν να την αντιμετωπίσει. Διότι σήμερα η εγκληματικότητα έχει μητροπολιτικά κέντρα. Παραδείγματος χάρη στην Ολλανδία και στην Αγγλία υπάρχουν κέντρα που κατευθύνουν στην Κρήτη την έκσταση, το ναρκωτικό. Φεύγουν κατευθείαν από εκεί και πηγαίνουν, επειδή εκεί υπάρχει τουριστική ζωή, επειδή υπάρχει νυχτερινή ζωή, επειδή υπάρχει νεολαία. Μόνο μια κουβέντα, ναι, και αμέσως, ναι, θα απαντήσω σε ό,τι μου πείτε. Ναι, ναι. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα να καταδιωχτεί η εγκληματικότητα από τον τόπο που πηγάζει μέχρι εκεί που διενεργεί, που απλώνει τους πλοκάμπους της, χαθήκαμε. Άρα πρέπει να υπάρχει και αστυνομική συνεργασία διακρατική και πρέπει να υπάρχει και δικαστική. Μάλιστα. Παραλλήλως όμως λένε οι πολέμοι όλης αυτής, ναι, της ιστορίας, ναι, ότι γίνεται, επιτυγχάνεται το ηλεκτρονικό φακέλωμα και όχι όλα μόνο αυτό, αλλά βλέπουμε ότι όταν μας μιλάνε για προστασία από τα ναρκωτικά, ναι, κυκλοφορούν πιο άνετα τα ναρκωτικά. Ναι. Αυτό έκανε και η Βουλή. Βγήκε να ψηφίσει και να συζητήσει και μας δεκαπλασίασαν την κυκλοφορία. Κυρία Ράγιου, προστασία, είμαι η μόνη άποψη και με διακόπτεται. Είμαι η μόνη αντίθετη άποψη και με διακόπτεται. Πρέπει να έχουμε και την αντίθετη άποψη για να υπάρχει. Είναι παραπληροφόρηση αυτό. Με συγχωρείτε. Διότι ο κύριε Μαρκουλάτο, μου επιτρέψτε να διευθύνω. Ο πρόεδρο τη Γαλλία την κατάληψη μετά από 15 ημέρε. Όχι, δεν είναι φανατισμό. Ολοκληρώνω. Ερώτημα, υπάρχει φακέλωμα? Υπάρχει φακέλωμα. Καταρχήν θα ξέρετε ένα πράγμα. Φακέλωμα έχουμε πριν από 200 χρόνια εδώ. Ναι. Δηλαδή το ποινικό μητρό. Αυτό που λέμε. Του καθενός μας είναι φακέλωμα. Υπάρχει στο πρωτοδικείο και όποιος σκοτώσει ανθρώπους λέγεται στο μητρό του μέσα ότι σκότωσε ανθρώπους και το μητρό φεύγει στα 92 του χρόνια. Δηλαδή πρέπει να φτάσει 92 για να καταστραφεί το μητρό. Ένα. Τότε τι θέλουμε, τη συνθήκη του Σέγγεν. Μου επιτρέπετε. Εγώ δεν σας διέκοψα, κύριε. Το δεύτερο είναι η κάρτα αυτή, η πλαστική του χρήματος που λένε, που δίδουν οι τράπεζες. Που μπορείς να πας να αγοράσεις με την κάρτα οτιδήποτε θελήσεις από διάφορα καταστήματα. Το 666, τι σας λέει εσάς. Αμέσως, να τελειώσω όμως την αυτή. Ναι. Να τελειώσω την αυτή. Η κάρτα αυτή μπορεί να σας πει πού πήγατε. Πού κοιμηθήκατε, γιατί πληρώσατε κάπου για να κοιμηθείτε. Πού ταξιδέψατε, πότε φύγατε κτλ. Είναι ένα αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής εξέλιξης, ας πούμε, η οποία δεν μπορεί να μην μπει στη ζωή μας. Είναι αδύνατον να μην μπει. Βέβαια πρέπει όπως να υπάρχουν... Όπως μπήκε, λέτε, προσέξτε, η κάρτα, το πλαστικό χρήμα, όπως είπε το κομπιούτερ, όπως ήρθαν όλα. Έτσι. Λέτε ότι είναι μια φυσική εξέλιξη. Αν εδώ η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, μείνει, ναι, έξω, τότε θα τη σκεπάσει η σκόνη του καλπασμού των άλλων. Αλλά και κάτι άλλο, αν θέλετε. Ναι. Θα γίνει το αρμητήριο ληστών. Αν οπουδήποτε οι ληστές μπορούν να τους βρίσκουν και εδώ στην Ελλάδα θα τους υποθάλτουμε, καταλαβαίνετε εδώ τι θα γίνει εδώ. Για να ολοκληρώσω, για το 666, ούτε το 13 με ενοχλεί, κυρία Ράγιου. Ούτε η Τρίτη και 13 με ενοχλεί, ούτε το 666. Όταν... Με συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ τους αριθμούς δεν τους παίρνω έτσι. Αγνοείτε τη γραφή όμως. Μου επιτρέπετε. Μου επιτρέπετε. Κυρία Ράγιου, να εγώ την ξέρω, πάτερ, τη γραφή, αλλά δεν τη δίνω την ερμηνεία που εσείς θέλετε. Αυτό είναι μόνο. Η ερμηνεία είναι δεδομένη. Ένα λεπτό. Εγώ έχω να σας πω το εξής. Αν θέλουν να βάζουν αριθμούς τους οποίους πρέπει να φοβάται κανείς. Δεν είναι δυσιδαιμονία. Άλλο το 3 και 13 που είναι δυσιδαιμονία, έτσι. Και άλλο το 6 στίγμα και ο αριθμός. Κυρία Ράγιου, κυρία Ράγιου. Θα είμαι αντίθετη και σε εσάς. Εγώ είμαι αντίθετη σε όλους. Μα βέβαια θα είστε. Κυρία Ράγιου, η Εκκλησία δεν φοβάται τίποτα. Επέρασε από συμπληγάδες πέτρες. Πέρασε από διωγμούς. Μα η Εκκλησία γνωρίζει τον εσωμό του αντίθετη. Πέρασε από Τούρκους. Πέρασε από τόσους και τόσους και επιβίωσε και επέβαλε τον εαυτό της. Και θα φοβηθεί το 6-6 τώρα. Δεν το φοβούμε, θα το αποκλείομαι.
Άλλο εκείνο. Με την εχάρεμα τη Χρήστου. Επειδή λέτε την κοινωνία η Εκκλησία, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, δεν να ακούσω τον κύριο Δερνησιώτη να συνομιλήσετε για να ακουγόμαστε. Αντιδράει η Εκκλησία. Για το 666, πολλοί χλεβάζουν, όπως είπε και ο πατήρ Καλύβας, είπε μας χλεβάζουν για αυτό το ο νούμερο. Ο κύριος Αναγνωστάκης ναι. Δεν χλεβάζει. Δύο λεφτά. Λέει το εξής. Όχι, δεν άλλο. Μου λέει τίποτα. Δεν μου λέει. Λοιπόν, ακούστε. Έτσι. Δύο, δεν λέει, αυτό μπορεί να θεωρείται βλασφημία. Όχι, δεν το φοβάμαι, πατέρα. Ό,τι και να είναι. Ναι. Τι να μου κάνει το 666. Δεν το φοβάμαι όταν το αποκλείω και δεν το αποδέχομαι. Όταν είναι χάραγμα. Το δέχομαι ως χάραγμα ότι υπάρχει. Μισό λεπτό. Άρα δεν το αποδέχομαι. Συνταγματικά όπω το κουτελό μου. Για να είναι, με συγχωρείτε, όπως ξέρουμε, για να λέγεται ένας χριστιανός, μάλιστα. Οι χριστιανοί όλοι πιστεύουν στην Καινή Διαθήκη. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, θέλω η οποία αποτελείται. Δύο λεπτά, ναι. Η οποία, η οποία Καινή όχι, Διαθήκη. Δεν αντιδρά. Απλά λέει ότι η Εκκλησία δεν κινδυνεύει ούτε από το 666 ούτε από το 2015. Άλλο πρόβλημα. Η Εκκλησία δεν δέχεται χαράγματα. Η Καινή Διαθήκη αποτελείται από τα τέσσερα Ευαγγέλια, από την Αποκάλυψη του Ιωάννου και από τις πράξεις των Αποστόλων. Το κείμενο αυτό. Είναι ένα ενιαίο. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι παραδέχομαι τους δύο Ευαγγελιστάς και τους άλλους δύο δεν τους παραδέχομαι. Ας πούμε λοιπόν ότι αγνοεί, εξηγήστε του τι λέει η Εκκλησία. Μισό λεπτό. Ναι. Στην Αποκάλυψη δεν την έγραψε ένας τυχαίος άνθρωπος. Την έγραψε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν τα παιδιά ας πούμε βαφτίζονται, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο διαβάζουν. Όταν παντρεύονται, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο διαβάζουν. Άρα λέτε ότι ένας χριστιανός πεθαινούν... όπως ο κύριος Αναγνωστάκης πρέπει να λεπτό, γνωρίζει. Ναι. Ναι. Τι... Όταν λοιπόν πεθαίνουν, πάλι το κατά Ευαγγέλιο είναι. Λοιπόν, ο Άγιος Ιωάννης, λοιπόν, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, λέει ότι ναι, ο έχων νουν ψηφισάτου των αριθμών του θηρίου. Αριθμός γάρα ανθρώπου εστί και ο αριθμός αυτός είναι αυτός. Στίγμα. Είναι αυτός. Δηλαδή, είμαστε χριστιανοί και πιστεύουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πιστεύουμε τα τέσσερα Ευαγγέλια και δεν πιστεύουμε την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Σαν Ορθόδοξος λοιπόν... εσείς, κύριε Αναγνωστάκη, ένα λεπτό. Αφού λοιπόν, ένα λεπτό. Σαν Ορθόδοξος εσείς δέχεστε αυτό που λέει ο Ιωάννης για το χιξιστίγμα που μεταφράζεται σε 666, άρα το... Εγώ δεν θεωρώ, αν δεν το δεχόμαστε, δεν δεν θεωρώ θηρίο τους αριθμούς, όποια σύνθεση και να έχουν. Εγώ θεωρώ, με επιτρέπετε, εγώ θεωρώ θηρίο την άγνοια που αν υπάρχει θα μπουν μέσα και θα γκρεμίσουν και τις εκκλησίες οι κακοποιοί και θα κλέβουν και τις εκκλησίες. Ιδιαίτερα τώρα έρχεστε σε ένα λεπτό να απαντήσω. Αυτό θεωρώ εγώ θηρίο. Ωραία, κύριος Λύρας. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Ακούστε, κύριε Αναγνωστάκη. Το όλο θέμα ξέρετε γιατί γίνεται, διότι το λέει καθαρά ο Άγιος Ανσουθολόγος, ότι αυτό το σύμπλεγμα των γραμμών μετά του αριθμού εκφράζει, αν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, το όνομα του Αντιχρίστου, του αναμενωμένου. Όπως ένας άνθρωπος έχει και αριθμό ονόματος και γράμματα. Μισό λεπτό, κύριε Λύρα, πάτε πολύ μακριά να διευκολύνω τη συζήτηση. Πιστεύετε, δεν με αφήνετε να τελειώσω. Εσείς κύριε, πατάξετε τον Αντίχριστο. Σας παρακαλώ. Θα σας βοηθήσω πάρα πολύ αν με αφήσετε ένα δευτερόλεπτο. Κύριε Αναγνωστάκη, δέχεστε ότι έρχεται ο Αντίχριστος? Όχι βέβαια. Γι' αυτό λοιπόν, σας λέω. Γιατί όχι, όχι, μα γιατί δεν με αφήσατε να τελειώσω. Μα δεν με αφήσατε να τελειώσω. Σας παρακαλώ. Δεν με αφήσατε να τελειώσω. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Σας παρακαλώ. Μα δεν υπάρχει Αντίχριστος. Μα όταν δεν τελειώσω μια... Κάντε μου τη χάρη. Υπάρχει Αντίχριστος και θα έρθει ο Θεός. Μισό, σας παρακαλώ να τελειώσω. Ζητάω κάτι. Αφήστε να ολοκληρώσω την έννοια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εφόσον ο Άγιος λέει ότι αυτές οι γραμμές και το 666 αυτό, το και είναι το όνομα του αναμενωμένου. Ναι. Αυτή τη στιγμή ένας βαπτισμένος Ορθόδοξος Χριστιανός δεν δέχεται να έχει ταυτότητα το όνομα αυτό. Μάλιστα. Σας παρακαλώ. Και μέσα η Αποκάλυψη λέει ότι ο λαμβάνων αυτό για τις συναλλαγές του, διότι το να λάβεις αυτό σημαίνει ότι προϋπόθεσης να ζήσεις, να συναλλαγείς, να πάρεις κρίματα από την είμαστε τράπεζα. Χριστιανοί, είναι λέτε, το όνομα. Είμαστε χριστιανοί ή δεν είμαστε. Τελείωσε. Αφέσει, δεν είμαστε. Α, μπράβο. Εφόσον μου απαγορεύει η θρησκεία είναι. Αυτή τη στιγμή γιατί και μου λέει αποκάλυψη ότι αυτός που λαμβάνει αρνείται. Εάν πιάσουμε το θέμα όμως και το κουβεντιάσουμε έτσι, επειδή σύμφωνα με τις γραφές πρέπει να κάνουμε χιλιάδες πράγματα χριστιανοί που δεν τα κάνουμε, άλλο αν το βάλουμε και αυτό μαζί με όλα. Θα δούμε ότι κανείς δεν είναι χριστιανός αυτό, έτσι όπως πρέπει αυτό να είναι. Αφορά την πίστη. Ακούστε, αυτό αφορά την πίστη. Προσέχτε. Αυτό αφορά, με συγχωρείτε Γιώργο, αφορά την πίστη. Αφορά την ευσέβεια δια την οποία θα κριθούμε. Δεν αφορά τα έργα μας, ούτε τον νόμο. Κύριε Λύρα μου, ότι οι περισσότεροι χριστιανοί που γράφετε στην ταυτότητά τους ότι είναι χριστιανοί, πηγαίνουν στην Εκκλησία Πάσχα και Χριστούγεννα. Ακούστε να δείτε. Για αρχή. Ακούστε, γι' αυτό, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αυτή
η πίστη στη ζωντανή που έπρεπε να υπάρξει, γι' αυτό βρίνουν και οι δυνάμεις αυτές της νέας εποχής και προβάλλουν ανεσχύντως το όνομα του Αντιχρίστου. Κύριε Μαρκουλάτου, δεν δέχεστε τους διαφωνούντες? Οι διαφωνούντες είναι εκτός εκκλησίας. Είναι χωρίς άπιστη. Καμία. Είναι άπιστη. Δηλαδή ο κύριος και όχι μόνο άπιστη. Δεν θα επιτρέψω στον κύριο να με βγάλει. Δεν θα επιτρέψω στον κύριο να με βγάλει εκτός εκκλησίας. Όχι, όχι, όχι μόνο. Και σας παρακαλώ άπιστη, να ανακαλέσετε αμέσως. Διότι δεν είστε. Δεν μπορείτε εσείς να βγάλετε κάποιον εκτός εκκλησίας. Κύριε Αναγνωστάκη, δεν μιλάω για εσάς. Μιλάω για όλους αυτούς που κάνουν πλάτες. Και με αυτή την τακτική που έχετε, εσείς θα απομονωθείτε. Προσωπικά σας το λέω. Ποιος θα κερδίσει? Θα κερδίσει ο Χριστός και θα τον. Θα μας βγάλετε από την εκκλησία να μας πάτε πού δηλαδή. Όχι, ένα λεπτό, έχω μια ένσταση εδώ πέρα. Συγχωρείτε, κύριε. Με το γεγονός, θα επανέλθω σε αυτήν. Και η Ορθοδοξία δεν παίζει, κύριε Αναγνωστάκη. Λέτε ότι θα κερδίσει, κύριε Μαρκουλάτο, θα κερδίσει. Δεν την εφράζετε όμως και εσείς. Κύριε Αναγνωστάκη, ένα λεπτό. Ειρήνη μη λέει ο πάτε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Καμία αιχμή δεν έκανα όταν ουδενώσω. Αξιών όμως να έχω τη δυνατότητα να ομιλώ ελεύθερα. Όχι να ομιλείτε γραφικός όμως, κύριε Αναγνωστάκη. Όχι να καταθέτε. Και θα αγωνίζομαι να πείτε την άποψή σας, έστω και αν διαφωνώ. Αφού είστε στην Ορθοδοξία, ποια εκκλησία είστε, κύριε Αναγνωστάκη? Είστε στην Ορθοδοξία? Είστε στην Ορθοδοξία όταν απορρίπτεται την Αποκάλυψη? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε ποια εκκλησία είστε? Είναι πολλές οι χριστιανικές εκκλησίες. Υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Εσείς θα κάνετε αυτά και θα διαλύτε. Είστε χριστιανός και μυροβαπτισμένος. Πολύ ωραία. Ο κύριος Μαρκουλάτος έκανε την εξής παρατήρηση. Θα νικήσει ο Χριστός. Όλες αυτές οι αντιδράσεις έχουν ένα σκοπό. Όμως, οι ίδιες συγγραφές του Ιωάννη δεν λένε ότι τελικά ό,τι και να γίνει θα βασιλέψει ο Αντίχριστος? Ναι, 7 χρόνια. Με αυτό να πάμε σε διάλειμμα και να επιστρέψουμε, παρακαλώ πολύ. Υψηλή τεχνολογία. Η ερώτηση λοιπόν είναι αυτή, γιατί σε άλλη κουβέντα να επαναφέρω τον κόσμο στην. Ναι, να πω κάτι, να πω κάτι. Κύριε Μαρκουλάτο, προσπαθώ. Όχι, είναι καταγγελία αυτή. Κύριε Μαρκουλάτο, γυρίζουμε από διάλειμμα. Προσπαθώ να φέρω στον κόσμο πάλι στο πνεύμα μας. Ένα λεπτό να του καθοδηγήσουμε. Όχι, θέλω να κάνω μια καταγγελία. Θα την κάνετε αμέσως. Θα σας το δώσω το λόγο. Είχαμε μείνει στο σημείο που λέτε, είπατε ότι όλη αυτή η αντίδραση είχε ένα σκοπό. Να σταματήσει αυτό που φοβάστε ότι θα γίνει, να το σταματήσετε. Οι ίδιες οι γραφές λένε ότι ό,τι και να γίνει θα βασιλέψει ο Αντίχριστος. Δεν μου λέτε, με συγχωρείτε. Ναι, κύριε Λίρα. Τις γραφές αυτές που λέτε, οι ίδιες οι γραφές λένε, το λέτε εσείς? Όχι. Αν κάνω λάθος, παρακαλώ να μην. Α, μπράβο, κάνετε λάθος. Γιατί και οι γραφές ομιλούν περί νίκης του εσφαγμένου αρνίου, του Χριστού. Πώς το που λέτε ότι... Μιλώ για τη διάρκεια κάποιων χρόνων που θα γίνει αυτό που φοβάστε. Δεν λένε έτσι γραφές? Βεβαίως. Ναι, αλλά θα υπάρξει και ήττα. Θα υπάρξει και μία πείμνη, λοιπόν, και εις τιμήν. Άρα, βεβαίως. Είτε αντιδράσετε είτε δεν αντιδράσετε. Όχι, όχι, όχι. Συγγνώμη, όχι, μπορεί όχι, να ανατραπεί κάτι. Τα πάντα ανατρέπονται. Εις την Βαβυλώνα πήγε ο Ιωνάς και είπε ότι, ξέρετε, σε τρεις μέρες θα καταστραφεί. Και έπεσαν εις μετάνοια. Η νίκη του χριστιανισμού είναι δεδομένη. Βεβαίως. Άρα δεν φοβόμαστε. Όχι, δεν φοβόμαστε υπό την προϋπόθεση ότι θα αγωνιστούμε. Αλλά κουνιόμαστε. Θα την βρούμε την πίστη, όχι όπως τη θέλει ο καθένας, ωραία, όπως την έχει οριοθετήσει. Θέλω στον κύριο ένα λεπτό πριν πείτε αυτό που θέλετε. Την καταγγελία. Ο κύριος Αναγνωστάκης, του χρωστάμε κάποιο λόγο, διότι εφήγιος, πώς μου είπατε, χριστιανός και μυροβαπτισμένος. Παρακαλώ. Καταρχήν, νομίζω είναι λάθος να ταυτίζομαι τη Σέγγεν με τον χριστιανισμό. Είναι λάθος. Ή με τον αντιχριστιανισμό. Είναι με τον αντιχριστιανό. Εδώ είναι μια συνθήκη η οποία καθαρά έχει τα ελαττώματά της. Όχι πολιτική. Είναι μια συνθήκη, έχει και κοινωνικό περιεχόμενο. Η οποία έχει τα ελαττώματά της. Όχι πολιτική πράξη. Όπου θίγει τα ατομικά δικαιώματα είμαστε αντίθετοι. Βεβαίως. Εντελώς αντίθετοι. Όπου όμως προσπαθεί να προστατεύσει τόσο ατομικά δικαιώματα όσο και γενικά από την εγκληματικότητα, είμαστε απόλυτα. Μα κύριε Αναγνωστάκη, αγνοείτε. Όταν μιλούσες, επήρα το λόγο. Θέλει να σου πω ότι δεν
θέλει την αντίθετη άποψη που δεν είναι αντίθετη. Μα είπατε κάτι λάθος. Θέλει να μάθει. Η εφαρμογή τη συνθήκη Σέγγεν είναι άμεσα συνδεδεμένη με το 666. Λοιπόν, πώς να το κάνουμε, γιατί το ανέρετε. Εσά είναι αυτή η άποψή σα. Τι άποψή μα. Τι άποψή μα. Με ταυτότητε δεν λειτουργεί η συνθήκη Σέγγεν. Η συνθήκη Σέγγεν δεν λειτουργεί με ταυτότητα. Με ηλεκτρονική ταυτότητα. Και εδώ να με απαντήσετε. Η συνθήκη του Σέγγεν. Δεν θα δεχτώ. Να μου επιβάλλετε την πραγματικότητα εγώ. Σας λέω. Εγώ αυτό που λέω, εκείνο πιστεύω και έτσι το ερμηνεύω. Η συνθήκη του Σέγγεν στηρίζεται στην ηλεκτρονική ταυτότητα του 666. Χωρίς ταυτότητα ηλεκτρονική δεν λειτουργεί η συνθήκη του Σέγγεν. Καταλάβετε το αυτό πράγμα. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν, είπαμε και επαναλαμβάνουμε. Πώς λέτε το άλλο. Κύριε Δερμητσιώτη, έχω την άποψη ότι εδώ, ένα λεπτό, εδώ, δεν είναι να σταματάμε τον ένα όταν μιλάει. Εδώ είναι να εκτίθεται απόψεις και, και το κοινό να συντονίζω εγώ το χρόνο. Και να συντονίζει η κυρία Ράζιο το χρόνο. Τώρα, λοιπόν, δεν είναι ανάγκη κάθε που θα λεχτεί μία κουβέντα να υπάρχει μία αντίθετη. Θα ολοκληρωθεί η σκέψη και από εκεί και πέρα και τα συμπεράσματα θα βγουν και εσείς θα μπορέσετε να πείσετε για αυτό που πάτε να εκπροσωπήσετε. Απάντηση λοιπόν. Η συνθήκη αυτή είναι πολιτική κατά ένα μέρος, είναι απαραίτητη για την ενοποιημένη Ευρώπη, όποιος την αγνοήσει θα μείνει πίσω και όποιος μείνει πίσω θα έχει και την ευθύνη για του πίσω δρόμο. Συγγνώμη κύριε Αναγνωστάκη, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εδώ είναι ένα πολύ μικρό μέρος αυτών που βγαίνουν στον δρόμο και τους έχουμε εδώ και όλες και τους βλέπουμε, είναι τι... Παραπλανημένοι, έχουν άνθρωποι, δεν είναι χριστιανοί, οι αυτοί δεν είναι καλά στο μυαλό τους. Μου επιτρέπετε, δικαιούνται να έχουν την άποψή τους και τη σέβομαι. Αλλά και οι Γάλλοι και όλη η Ευρώπη... Η θρησκεία δεν είναι άποψη. Ελάτε, ακούστε. Όχι, την άποψη προς Θεού δεν λέμε. Τη θρησκεία την κάνουμε και άποψη δηλαδή. Εκεί θα τη φέρουμε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η θρησκεία είναι θεσμός που ζει χιλιάδες χρόνια και θα εξακολουθήσει να δεν την κάνουμε άποψη του καθενός. Λέτε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι τι είναι. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν τη δική τους άποψη. Και είναι χριστιανοί, όπως είμαι και εγώ, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι παραπλανημένοι και όλοι οι Γάλλοι χριστιανοί και όλοι οι χριστιανοί οι οποίοι ζουν στα υπόλοιπα μέρη του κόσμου. Αυτό οι οποίοι δέχονται αυτό που λέτε. Ορίστε, ένας κύριε Λίραμο, σας διακόπτω, σας αφαιρώ το λόγο. Λοιπόν, επ' αυτού έχω έναν αντίλογο στο να ξέρω. Σύντομα, γιατί δεν έχουν ειδοποιήσει εδώ και 10 λεπτά ότι τελειώσαμε. Πρώτα-πρώτα. Το πα σε δικαστηρίου επίπεδο. Αξιότιμο συνάδελφο κτλ. Τη συνθήκη αυτή δεν την ψήφισε η πλειοψηφία των Ελλήνων βουλευτών. Την ψήφισαν 158. Ενώ 142 και 158 απέσχουν είπαν κατά. Δεν την ψήφισε δε επιδεικτικός και ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι γνωστά πράγματα. Μα, είναι γνωστά. Έπειτα, δεν το λέμε εμείς μόνο ότι είναι το ηλεκτρονικό φακέλωμα και το 666. Η εφημερίδα Ριζοσπάστη στο φίλο της 4 του 97 λέει χαρακτηρίζει τη συνθήκη ως συνταγματική εκτροπή. Θέλω να ρωτήσω τι έχετε σκοπό να κάνετε από τη στιγμή που έχει γίνει πραγματικότητα συνθήκη του Σέγγεν. Δεν θα πάρουμε, δεν θα την εφαρμόσουμε. Τι θα κάνετε δηλαδή. Δεν θα λάβουμε ταυτότητα ηλεκτρονική, δεν θα μπούμε στο δίκτυο. Άι, τελείωσε. Εάν δεν πάρουμε τις ταυτότητες, γιατί... είναι επιταγή άνευ αντεκρίσματος. Είναι ποινικό, έχει κάποια ποινική... Όχι, από το Σύνταγμα μας προτρέπει το Σύνταγμα να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα διαπαντός τρόπου. Θα αρνηθείτε να πάρετε λοιπόν εμπόδιο. Βεβαίως θα αρνηθούμε, βεβαίως. Πλήρως και λαός. Και μία άλλη είδηση. Από τον κύριο Κανελόπουλο Ιωάννη της Πάτρας Δικηγόρο, ναι. Αριοπαγό, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα προαιρετικών ταυτοτήτων. Η Ευρώπη επιβάλλει δικτακτορικά υποχρεώσει ταυτοτήτων. Λοιπόν, άρα το θέμα είναι να αντιδράσει η Σύνοδος, όχι η Σέγγεν. Άρα εδώ θα είμαστε. Μέχρι πάλι, να βάλουμε όρους στη Σέγγεν. Σε λίγο καιρό εδώ θα είμαστε πάλι να κουβεντιάζουμε. Ορίστε. Ότι ο Ορθόδοξος ελληνικός λαός να πάρει ένα μήνυμα από την ωραία σας εκπομπή ότι δεν θα σφραγιστεί και δεν θα παραλάβει τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και όσο και να παλεύουν οι σκοτεινές και σιωνιστικές δυνάμεις δεν θα το καταφέρουν. Ο ελληνικός λαός είπε όχι και θα συνεχίσει τον αγώνα του. Σημεία, τέρατα και ευτράπελα ίσως τον αγώνα κατά του Αντίχριστου. Έχουμε υποχρέωση άπαντες να αντισταθούμε στη συνθήκη του Σέγγεν και σε κάθε ηλεκτρονική κάρτα που φέρει τον αντίστοιχο αριθμό 666 και το χάραγμα του θηρίου, δηλώνουν οι εκπρόσωποι των θρησκευτικών οργανώσεων. Η συνθήκη του Σέγγεν μπορεί να ψηφίστηκε με διαρροές από όλα τα κόμματα στη χώρα μας, αλλά τελικά τι μέλη γενέστε με την εφαρμογή της. Γεια σας. Mm.